μαθημάτων μας ο αγιασμός του χριστιανού. Πόσο σοβαρό θέμα, ζήτημα είναι ο αγιασμός και η καθαρότητα του χριστιανού. Με τη χάρη του Χριστού, λοιπόν, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 526 τον ψαλμό Λάμπτα Βήτα. Σελίδα 526, Λάμπτα Βήτα ψαλμός. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Λάμπτα Βήτα ψαλμός, σελίδα 526. Μακάριος εκείνος, το οποίο συνεχωρήθη παράβασης, το οποίο σκεπάστη αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Όλη την ημέρα, επειδή η μέρα και νύχτα ευαρύνθη χείρισο επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη στερινήν ξηρασία. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δε θέλουσι εγγίζεις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως. Αγαλία συνλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επισέ θέλει εις το εφθαλμός μου. Μη γίνεστε ως ο ύπος, ως ο ημίωνος, εις τον οποίον δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό. Άλλος δεν ήθελον πλησιάζησε. Πολλοί μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε. Δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Αμήν, αλληλούια. Ψαλμός του Δαβίδ. Δαβίδ ένας άνδρας, τον οποίον έψαγνε να βρει ο Θεός άνδρα κατά την καρδία του, για να τον καταστήσει βασιλέα στο λαό του και να είναι βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων, καθώς ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο μόνος δεσπότης, στον οποίον εδόθηκε το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παγόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, δυνάμεων, είναι Υιός Δαβίδ. Φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο σήμερα, εγώ το σκέφτηκα που το διάβασα. Ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Δαβίδ. Δεν είναι φοβερό, ενός ανθρώπου. Τι ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Δαβίδ, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός? Ότι ήταν άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Δηλαδή ήθελε πάντοτε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν έπεσε σε αμαρτίες μεγάλες. Όταν έχασε την αφιέρωσή του. Την αφιέρωσή του τι σημαίνει? Το να είναι εκεί που τον θέλει ο Θεός. Ποιος είναι ο αφιερωμένος άνθρωπος? Να είναι πάντοτε εκεί που τον θέλει ο Θεός. Βέβαια, για να φτάσει να γίνει κατά την καρδία του Θεού, εκπαιδεύθηκε. Και εκπαιδεύθηκε άγρια από τον Σαούλ, σκληρά, γιατί η Χριστότης του Θεού φέρνει σε μετάνοια τους ανθρώπους, καλοσύνη του, η γλυκύτητά του, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητο η αυστηρότης του Θεού να φέρνει σε μετάνοια τον άνθρωπο. Είναι μερικά πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει με την καλοσύνη του, με τον αγιασμό του,
με τη Χριστότητά του στον άνθρωπο, γιατί του ανθρώπου η καρδιά είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Άρα λοιπόν, πόσο σοβαρό είναι να ξέρω ότι ο Θεός αγωνίζεται για την καρδιά μου. Γιατί ο Θεός θέλει και με έφερε, μας έφερε, εγώ λέω τώρα για τον εαυτό μου, για να φέρω καρπό πολύ, ο καρπός μου να μένει εις δόξαν και έπαιρναν Θεού. Αυτό είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να φέρνουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ελευθερωμένος από την αμαρτία, δια της αλήθειας που αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός και είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μόνο, ελευθερωμένος από την αμαρτία, τότε πρέπει να εκλέξεις σε ποιον θα γίνεις δούλος. Είσαι ελεύθερος. Μπορείς να γίνεις δούλος στη δουλειά σου, μπορείς να γίνεις δούλος σε ανθρώπους, μπορείς να γίνεις δούλος και στο Χριστό. Και πώς θα καταλάβω ότι εξέλεξα την αγαθή μερίδα να γίνω και να είμαι δούλος στο Χριστό? Τι είπε, που δεν το ξεχνάω ποτέ, ο Δαβίδ στο Σολομώντα, όταν ο Θεός του αποκάλυψε ότι αυτός είναι προγνωρισμένος να οικοδομήσει το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου, τον οίκον της σκηνής του μαρτυρίου. Υιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου. Γνώρισε τον Πατέρα σου. Είναι πολύ σοβαρό να έχεις προσωπική γνωριμία με τον Πατέρα. Όχι θεωρητική, ούτε επιφανειακή. Βαθιά γνωριμία με τον Πατέρα. Και πώς θα την αποκτήσεις? Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, αδελφοί, και ο αγώνας του χριστιανού. Πρώτον, το ταμείο σου. Στο ταμείο σου ιδιαιτέρως δε, εάν πιστέψεις, εξητήσεις και σου χαριστεί όμως ο Πατέρας σου μέσα στο ταμείο σου να σε βάζει στο θρόνο της χάριτος, εκεί θα γνωρίσεις πραγματικά, γιατί θα λαμβάνεις το έλεος του Θεού, θα το γνωρίζεις και θα βρίσκεις τη χάρη του Χριστού για το μέλλον. Γνώρισον τον Πατέρα σου, το Θεό του Πατρός σου, ο οποίος είναι Πατέρα σου, γιατί εσύ θα είσαι Υιός. Και πώς? Πρώτον λοιπόν στο ταμείο σου, γιατί πού θα συναντήσεις τον Πατέρα σου? Μόνο στο ταμείο σου. Μπορείς να τον βρεις αλλού τον Πατέρα? Το Χριστό τον βλέπεις παντού, εδώ, εκεί, μέσα σου. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Τον Πατέρα όμως θα τον βρεις μόνο στο ταμείο σου. Πουδεν άλλου. Εκεί σε περιμένει. Εν το κρυπτό, για να σου ανταποδώσει εν το φανερό. Και αφού τον γνωρίσεις, τότε δούλευε αυτόν, να δούλος Θεού, δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία. Ποια είναι η καρδία τέλεια? Τα 7 πνεύματα του Κυρίου διατρέχουν σε περιπάσεις της γης για να βρούνε έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία, ελπίζουσα εις τον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Άρα στο ταμείο μου, όταν μπαίνω να συναντήσω τον Πατέρα μου, πρέπει να του ζητάω συγκεκριμένα πράγματα. Δώσε μου καρδία κατά την καρδία σου, Κύριε, σε παρακαλώ, και βοήθησέ με να σε υπηρετώ με καρδία ελπίζουσα μόνο σε σένα. Αλλά φτάνει αυτό? Όχι. Και ψυχή, το μέσα μου, να θέλει μόνο το θέλημά σου. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Στο ταμείο θα τα παίρνεις όλα. Διαβάζω, λέει, το Λόγο του, θα το δούμε μετά. Διαβάζω το Λόγο του Θεού πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Θα μου πεις, έχω δουλειά. Μερικοί είναι και τυχεροί, είναι συνταξιούχοι. Μερικοί όμως, όχι όλοι.
είναι συνταξιούχοι και μπορούν πραγματικά να διαβάζουν όποτε θέλουν. Αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, μεγαλύτερο μισθό έχουν αυτοί που δουλεύουν και διαβάζουν όποτε θέλουν και μπορούν. Και πιο σωστά, όταν μπορούν και θέλουν. Άρα λοιπόν, πρώτον στο ταμείο θα μπεις. Και εκεί είναι ο πατέρας σου που έχει ανοίξει τα αυτιά να σ' ακούσει. Και το δεύτερο, και αυτό στο ταμείο σου μπορείς να το κάνεις βέβαια, είναι το τέλειο, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Όμως, πρόσεχε την υπερηφάνεια. Γιατί όταν προοδεύεις, όταν προκόβεις, μην πεις εγώ επλούτησα, εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, εγώ είμαι πλούσιος πολύ, ούτε να πεις εξεβάλλω δαιμάνια, θα κάνω θαύματα πολλά, εργαζόμενος στην ανομία. Τι θα πεις, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αλλά προσέξτε, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι. Σιγά σιγά τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος καθώς περνάνε τα χρόνια, να το λες και να το εννοείς, ο ελάχιστος πάντων των ανθρώπων. Ο ελάχιστος πάντων των ανθρώπων μπορεί να το λέω, αλλά το ζω. Θεωρώ όλους τους άλλους υπερέχοντας, δηλαδή ταπεινώνουμε μπροστά σε όλους τους άλλους. Γιατί πρόσεχε σε αυτόν, μην υπερηφανευθείς, να μάθεις να ταπεινώνεσαι. Σε ποιον, σε όλους. Σε όλους, σε όλους. Και αν δεν το μάθεις μόνος σου, θα στο μάθει ο Σαούλ. Το μάθε στο Δαβίδ, ο εκπαιδευτής σου. Πρέπει να μάθεις να ταπεινώνεσαι σε όλους. Να θεωρείς αλλήλους υπερέχοντας. Το πρώτο. Το δεύτερο, πρόσεξε από τις ψευδοδιδασκαλίες. Άνθρωπο αιρετικό μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας παρετού, γιατί αυτός είναι αυτοκατάκριτος, τελειωμένος. Δεν έχει ελπίδα πια αυτός. Και όταν λέω αυτός, δεν κοιτάω τον άλλον, κοιτάω τον εαυτό μου. Κύριε, μένω στο λόγο στον Άγιο ακριβώς. Μη εκκλίνον δεξιά ή αριστερά. Μελετάω. Μένω. Τότε αν μένω ταπεινός, αλλά ουσιαστικά, όχι με λόγια και με γλώσσα, ουσιαστικά, μικρότερος και από τον πιτσιρικά. Τι θα πει μικρότερος, τον υπηρετείς. Να υπηρετείς όλους τους αδελφούς σου για να σου αποκαλύπτει και να σου χαρίζεται η πολύ δις χάρη του Θεού. Όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Εάν λοιπόν πραγματικά μάθεις, ο Θεός θα σε μάθει, είτε με τη χριστότητα είτε με την αυστηρότητα. Το Δαβίδ τον έμαθε και με τη χριστότητα και με την αυστηρότητα. Και έγινε κατά την καρδία και έγινε πατέρας του Ιησού. Φοβερό. Πατέρας του Ιησού Χριστού. Εμείς τι είμαστε? Παιδιά του Θεού, χάριν του Ιησού Χριστού και θα έλεγα χάριν του Δαβίδ. Κύριε Θεέ μου, πρόσεχε την πλάνη, τις πλάνες. Επαναλαμβάνω, άνθρωπο αιρετικό μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού, διότι αυτός είναι αυτοκατάκριτος, αυτοκαταδικασμένος. Αλλά το πρώτο θα ήταν εαυτό μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Τότε εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου και εσύ θα σώσεις και τους ακούοντας εσένα. Θα φέρνει ο άνθρωπο, ο Θεός, ανθρώπους να τους ακούς. Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα αδέρφια σου, τους υπαλλήλους σου, τους συναδέλφους σου, τους γονείς σου. Και μπαίνουμε πια στο κρίσιμο σημείο. Ελεύθερος πια από την αμαρτία, γιατί είσαι πλέον δούλος Θεού, δουλώνεις συνειδητά τον εαυτό σου
στον Θεό, στον Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου, και τότε ο καρπός σου είναι εισαγιασμόν. Τότε. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός, δεν εκλέξατε σε μένα, εγώ σας εξέλεξα και σας απέστειλα να πάτε να κάνετε καρπό, καρπό καλό, και ο καρπός σας να μένει. Μην καρπός ψόφιος, τώρα δεν βρέχει και εκεί στον Κάλαχο με κάτι τέταρτο, μελιές δεν βγάζουν αφού δεν ποτίζονται. Δεν ποτίζονται. Τι θα πει δεν ποτίζονται? Πότε δεν θα έχω καρπό? Όταν δεν ποτίζομαι. Τι θα πει δεν ποτίζομαι? Δεν πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο. Εσείς πάντες είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε. Δεν μελετάω το Λόγο του Θεού. Δεν προσέχω. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύγεστε. Γιατί ο αντίδικός σας διάβολος παραμονεύει, περπατάει για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Θεός να φυλάει. Γι' αυτό το αίμα σου, Χριστέ μου, επιτίμησε το διάβολο. Άνοιξε το δρόμο για να περπατήσω εκεί που εσύ θέλεις. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Δαβίδ στον ψαλμό αυτό τον 32 έρχεται να κάνει την ομολογία του. Φοβερό. Και είναι μεγάλη δουλειά να κάνει ο άνθρωπος την ομολογία του. Δηλαδή τι έκανε ο Κύριος στη ζωή του, και λέει «Ο Κύριος μου είπε, ξέρω ότι ευλογημένος είναι εκείνος του οποίου συνεχωρείται παράβασης, του οποίου εσκεπάστη αμαρτία». Υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, ούτε ένας. Άνθρωπος που δεν πέφτει σε παραβάσεις, ούτε ένας. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ευλογημένος ο άνθρωπος που συνεχωρήθη. Άρα ο Χριστός παίρνει την αμαρτία μας και την πετάει στα βάθη των θαλασσών. Που εσκεπάστη, δεν φαίνεται, η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος εις τον οποίον, όχι δεν βλέπει, δεν λογαριάζει. Είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού. Όχι δεν βλέπει ανομία, ενοχή. Εδώ όταν μιλάει για ανομία είναι η ενοχή. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ενοχή, γιατί στο πνεύμα του δεν υπάρχει πονηριά. Δεν είναι πονηρός άνθρωπος, είναι αγαθός. Δεν υπάρχει δόλος. Δεν σκέφτεται με πονηριά, με αγαθοσύνη σκέφτεται. Πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, πάντα ανέχεται. Γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός εκφιέται στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι έχει και πίστη και ελπίδα και αγάπη. Παρόλα αυτά, στην ομολογία του Δαβίδ λέει «Ευαρύνθη η χείρ σου σε μένα, γιατί έκρυψα την αμαρτία μου». Την κρύβω. Αμαρτάνω, αλλά το κρύβω. Ναι, αλλά ο Θεός το βλέπει. Εσείς δεν το βλέπετε. Την αμαρτία τη δική μου εσείς δεν τη βλέπετε. Όπως και εγώ δεν βλέπω την αμαρτία του καθενός σας. Όταν λοιπόν απεσιώπησα την αμαρτία μου, λέει ο Δαβίδ, ο δούλος του Θεού, τον οποίον βρήκε, έψαξε και βρήκε άνδρα κατά την καρδία του, επαλαιώθησαν τα οστά μου, έχασα τη δύναμή μου. Δεν έχω καθόλου δύναμη, δεν αντέχω πια. Απέκαμα. Δεν μπορώ να αγωνίζομαι, ούτε στην προσευχή, ούτε στην νηστεία, ούτε στην εκκλησία, ούτε στο να υπηρετώ. Δεν μπορώ να αγωνίζομαι, δεν αντέχω. Επαλαιώθησαν τα οστά μου, έχασα τελείως τη δύναμή μου και όλη την ημέρα πνιγόμουνα. Ξέρετε, θα πει πνιγόμουνα από το ολολιγμό μου. Δηλαδή όχι έκλαιγα, ήμουν απελπισμένος. Γιατί δεν είχα δύναμη. Και κατάλαβε.
και μας το εξηγεί. Και αυτό συνέβη διότι η χείρ σου ημέρα και νύχτα ευαρύνθη επάνω μου. Έπεσε ένα βάρος επάνω μου που δεν μπορώ να το σηκώσω. Και ποιο είναι αυτό το βάρος? Το χέρι του Κυρίου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Μπορώ να το σηκώσω. Δεν σηκώνεται. Το βάρος του χεριού, της χερούκλας όπως συνηθίζω να λέω, του Κυρίου, αν πέσει επάνω μου εξαιτίας της αμαρτίας, δεν το αντέχω. Δεν έχω καμία δύναμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ευλογία, η υγρό της, η ευτυχία στη ζωή μου ξεράθηκε. Δεν είμαι πια δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, αλλά είμαι ένα δέντρο ξερό μακριά από τους ρίακας των υδάτων. Ο Θεός να μας φυλάει. Εγώ το έχω δει. Στον κάλα μου είχα φυτέψει πολύ ωραία δέντρα, βερικοκές, ρουδακινιές. Αλλά το κόστος για να το πόντισμα ήταν πολύ μεγάλο. Και επειδή δεν δούλευα και έμεινα μόνο με τη σύνταξη και λοιπά, είπα το κόβω το πόντισμα. Και να βλέπετε αδερφοί αγαπητοί πώς ξερνώτησαν τα δέντρα. Τι πρώτη φοβερό είναι να βλέπεις το δέντρο να ξεραίνεται. Να βλέπεις τον άνθρωπο, τον πιστό να ξεραίνεται. Πάει ο καρπός, πάει το γέλιο. Όλο έτσι είναι. Όλο βάχ και βάχ, όλο αχ και βάχ είναι. Δεν υπάρχει πια ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει πια η παρουσία του Θεού. Γιατί την έδιωξε. Την έδιωξε με τα ψέματα, την έδιωξε με την αμαρτία του, την έδιωξε με τις παραβάσεις του. Ξεσηκώθηκε ο Αβεσσαλόμ, όλος ο λαός ξεσηκώθηκε, ο γιος του βρε, ξέρεις θα πει ο γιος σου, να σηκώνεται εναντίον σου και να τον αγαπάς, προσέχετε το γιο μου, μην τον σκοτώσετε. Τον σκοτώσαν όμως, ο Ιωάβ, τέλειωσε, δεν είχε, είναι, ήταν τελειωμένος. Ξέρετε, θα πει τελειωμένος. Τελειωμένος ο Αβεσσαλόμ. Είχε ελπίδα. Νόμιζε ότι ήταν πανίσχυρος, παντοδύναμος. Αλλά ήταν τελειωμένος. Άλλο το νομίζω και άλλο το είμαι. Ο Αβεσσαλόμ νόμιζε ότι ήταν βασιλιάς. Και τελικά κρεμάστηκε. Τα μαλλιά του μάλιστα. Ήταν τελειωμένος. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό το καλό τέλος του ανθρώπου, ιδίως για μας που έρχεται ο Κύριος. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι πλησίον. Τώρα δεν θα σας αναφέρω πράγματα τα οποία κάθισα και μελέτησα τυχαία. Γιατί να μην πω. Φοβερά πράγματα, αδερφοί, συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην ανθρωπότητα. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, σατανικό έργο. Φοβερό. Πού οδηγεί τον άνθρωπο. Είδατε τι έγινε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βγήκανε άνθρωποι γκέι και παραστήσανε το μυστικό δείπνο. Αδελφοί, ο Κύριος έρχεται και τελειώνουν οι μέρες της Εκκλησίας επί της γης. Τελειώνουν, έρχεται το τέλος και πρέπει να έχουμε καλό τέλος. Ο Θεός να μας βοηθάει και να μας φυλάει. Και ο Δαβίδ το κατάλαβε και ομολογεί. Ενώ η χείρ σου είχε βαρυνθεί επάνω μου και η υγρό της είχε φύγει από τη ζωή μου, εγώ θυμήθηκα ότι μακάριος είναι εκείνος το οποίο συνεχωρήθη αμαρτία.
το οποίο σκεπάστη παράβαση. Να τι θα κάνω. Θα πάω να εξομολογηθώ στον Κύριο την αμαρτία μου και θα πάω να μετανοήσω. Θα πάω να μετανοήσω. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει λεηθεί, ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει αποδοθεί. Θα πάω να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Σε ποιον είναι. Είναι δύο πράγματα. Εξομολογήστε εις αλλήλους για να γιατρευτείτε. Δηλαδή εξομολογήσου. Τι έχεις αδικήσει τον αδελφό σου. Για να θεραπευθείς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι εξομολογήσου στον Κύριο. Εφανέρωσα την ανομία μου και δεν την έγκρυψα. Εις τον Κύριο είπα θα εξομολογηθώ. Πήρα απόφαση. Φοβερή στιγμή η απόφαση να εξομολογηθεί στον Κύριο της παραβάσης σου και την ενοχή της αμαρτίας σου που του ψευαραίνει. Κύριε, πω από τι έκανα. Εγώ το έκανα αυτό. Ενώ άλλος που κρύβει, όταν κρύβει την αμαρτία του, τώρα την ξέρει. Όταν εξομολογείται την αμαρτία του, ο Θεός την κρύβει. Να το ξαναπώ. Όταν ο άνθρωπος μόνος του κρύβει την αμαρτία του, ο Θεός την ξέρει. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύπτει την αμαρτία του στον Κύριο, ο Θεός την κρύβει. Την εξαφανίζει. Και κατάλαβε ότι ο Θεός τον απελευθέρωσε. Από το βάρος. Τον απελευθέρωσε, ξέρεις θα πει, να πάρει το βάρος αυτό που βαραίνει την ψυχή σου, που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, την αγωνία. Και να σου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Μα το παιδί μου πεθαίνει, πέθανε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι μαζί σου. Πω. Ο Χριστός να είναι μαζί σου και να σου λέει μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γι' αυτό κάθε αφιερωμένος στον Κύριο θα προσεύχεται προς τον Κύριο αλλά τον πρέποντα χρόνο. Δηλαδή όχι όποτε θυμάται. Τι ωραία που το έλεγε ο αδερφός ο Λουίς, το θυμάμαι ακόμη. Άμεση μετάνοια. Το έκανα. Τώρα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Πάει, τέλειωσε. Το αίμα σου, Χριστέ μου, τέλειωσε. Την άλλη μέρα το ξανά έκανα. Ξανά μετανοώ. Πρόσεχε όμως πονηρά καρδία απιστίας. Δεν θα πηγαίνεις λέγοντας θα μετανοήσω μετά. Όχι, δεν μετανοούμε αφού παίρνουμε απόφαση να αμαρτήσουμε. Μετανοούμε όταν αμαρτήσαμε για να μην ξανά αμαρτήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν μετανοούμε όταν παίρνουμε απόφαση να αμαρτήσουμε. Μετανοούμε όταν αμαρτήσαμε για να μην ξανά αμαρτήσουμε. Κύριε σε παρακαλώ βοήθαμε να μην ξανακάνω αυτό το λάθος. Και ο Κύριος θα σου δίνει δύναμη. Και το αποτέλεσμα εν κατακλυσμό πολλών υδάτων δεν θα σ' αγγίζουνε. Θα γίνεται πλημμύρα παντού. Εσένα δεν θα σ' αγγίζει τίποτα. Γιατί. Γιατί υπερασπιστή σου θα είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Ξέρεις θα πει υπερασπιστή σου να είναι ο Κύριος. Μη φοβού. Εγώ είμαι ο υπερασπιστή σου. Είπε στον Αβραάμ. Μη φοβού. Ποιος υπερασπίζεται. Υπερασπιστώ εγώ τον εαυτό μου. Θα υπερασπιστώ εγώ τη γυναίκα μου. Θα υπερασπιστώ εγώ το εγγονάκι μου. Μπορώ. Μπορώ. Γι' αυτό όταν γεννάει ένα ζευγάρι, το πρώτο πράγμα που κάνει το αφιερώνουμε στον Κύριο γιατί λέει δεν μπορώ εγώ να το προστατεύω. Δεν μπορώ εγώ να τα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν μπορώ. Πόσο μάλλον δεν μπορώ να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.
Γι' αυτό πηγαίνω στον Κύριο και λέω, Κύριε, εσύ σου υπερασπιστής μου. Και ο Κύριος λέει, καλώς τονε, μη φοβού, μόνο πίστευε. Αλληλούια. Και όταν λοιπόν έφτασε στο σημείο πραγματικά να τον υπερασπίζει το Κύριος, τότε με δοξολογία, θριαμβευτικά θα τολμούσα να πω, λέει, εσύ είσαι η σκέπη μου, εσύ με φυλάτης από θλίψεως και αγαλίαση λυτρώσεως θα περικυκλώνει τη ζωή μου. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Αυτός που έχει σκέπη τον Κύριο. Όσο και να βρέξει, καρεκλοπόδαρα να πέφτουνε, είναι σκεπασμένος, τον καλύπτει ο Κύριος. Θλίψη, τον φυλάει ο Θεός. Τι θλίψη να έχω, αφού μου δίνει χαρά. Η δύναμή μου είναι του Κυρίου η χαρά. Είμαι και δυνατός γιατί χαίρομαι στην παρουσία του Θεού και χαίρομαι στην παρουσία του Θεού, γι' αυτό είμαι δυνατός. Αλληλούια, αδερφοί. Άνδρας κατά την καρδία του Κυρίου. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο έρχεται τώρα και μιλάει ο Θεός. Σε εμάς που ακούσαμε σήμερα, που ακούμε σήμερα το Λόγο του Θεού, στον κάθε έναν από εμάς μιλάει σήμερα ο Κύριος. Μετανόησες, επέστρεψες, επεκαλέστηκες στο όνομα του Χριστού, ζητάς το θέλημα του Θεού, δουλεύει, γνωρίζεις τον Θεό του Πατρός σου, δουλεύεις Αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Τότε έρχεται ο Θεός και λέει, να σου πω, ο άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά η έπνευση του παντοδυνάμου συνετίζει Αυτόν. Μην νομίζεις ότι έχεις σοφία και ξέρεις τι να κάνεις. Ό,τι αποφασίζεις να το κάνεις εσύ, μουσκεμά θα τα κάνεις. Λάθη θα κάνεις. Μα είμαι έξυπνος, είμαι μορφωμένος, έχω πάρει μάστερ, έχω πάρει ντοκτορά, ξέρω τη δουλειά μου, έχω εμπειρία. Μουσκεμά θα τα κάνεις. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος καλά από μόνος του. Γιατί έχει πνεύμα ο άνθρωπος και μόρφωση μπορεί να έχει και ξυπνάδα και τέχνη και απ' όλα. Αλλά όλα χρειάζονται έπνευση του παντοδυνάμου για να σε συνετίζει ο Θεός. Σήμερα είχα πάει να παρκάρω και πήγα πίσω, τρακέρνω το αυτοκίνητο, μπαπ το αυτοκίνητο. Βγαίνω έξω, λέω στα παιδιά, έγινε τίποτα. Είχε φύγει το φτερό και πήγε έξω. Λέω τώρα τι θα κάνω. Σκέφτηκα τον Αντρέα. Λέω θα μου το φτιάξει ο Αντρέας. Αλλά έρχεται ο Δημητράκης, η έμπνευση του παντοδυνάμου. Ποιος, ο εγγονός μου. Το ζουλάει κάτω. Α, λέω, έτσι είναι. Εγώ είχα λίγο ίσως πιο πολύ δύναμη από αυτόν, που δεν έχω, αλλά τέλος πάντων. Το ζουλάω, το σπρώγνω, δεν σαν να μην είχε πάθει τίποτα. Αντρέα, γεια σου, λέω, δεν σε έχω ανάγκη. Εμπνευσής του παντοδύ... Μα είμαι, ξέρω εγώ από αυτά. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι η έμπνευση του παντοδυνάμου. Σε αυτό, σε όλα. Και όταν λέω σε όλα, στη ζωή μου, στην είσοδό μου, στην εξοδό μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στα εγγόνια μου, στα αδέλφια μου, ξέρεις τι θα πει, να σου δίνει έμπνευση ο παντοδύναμος και να σε συνετίζει. Έμπνευση. Τι να κάνεις. Σε φωτίζει. Κύριε, φώτισέ με, σε φωτίζω. Και μετά έρχεται ο Χριστός και λέει, ο Πατέρας σε συνετίζει με έμπνευση. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν στην οποία, προσέξτε, πρέπει να περπατάς. Υπάρχει οδός που πρέπει να περπατάς και οδός που δεν πρέπει να περπατάς. Και ποιος θα με διδάξει? Αυτό το δρόμο τον βλέπω ευρεία η είσοδος, φαρδιά η είσοδος, ευρεία η οδός. Να, ωραίος δρόμος να πάω και με ποδήλατο και με ταυτοκίνητο και να τρέχω. Ναι. Αλλά αυτός ο δρόμος οδηγεί σε απώλεια.
Και δεν πάω από τη στενή αυτή πύλη να σκύψω να μπω μέσα. Ναι, αλλά ο Χριστός σας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Μην παίρνεις αποφάσεις μόνο σου. Ζήτησε να σε φωτίζει ο Θεός. Ζήτησε να σε διδάσκει ο Χριστός. Πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω, ποιος θα μου πει, ο Χριστός. Πρέπει, αδερφοί, αυτό το πρέπει είναι συγκλονιστική λέξη. Δεν έχεις εναλλακτική λύση. Όπου αλλού και αν πας, ταλαιπωρία, θλίψεις, απελπισία, απογοήτευση. Μπορείς στην αρχή να πηγαίνεις καλά, είναι ευρύχωρος η οδός, πας γρήγορα. Έλα όμως να δεις το τέλος της, απώλεια. Πρέπει στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός. Μα εκεί να πάω, θα το διάλεγα εγώ ποτέ. Έχω μπροστά μου και σας παρακαλώ πέστε μου, έχω μπροστά μου μια μεγάλη πόρτα και μια ευρύχωρη οδός που μπορώ να πάω με τα πόδια, με το ποδήλατο, με τους φίλους μου, με το αυτοκίνητο και να τρέχω, και δίπλα έχω μια μικρή πορτούλα και από κάτω βλέπω και την οδό τεθλιμμένη. Θα διάλεγα ποτέ αυτό το δρόμο? Σας ρωτάω, θα τον διαλέγατε ποτέ? Με ειλικρίνεια να απαντήσουμε. Εγώ δεν τον διάλεγα ποτέ. Εκτός αν έρθει ο Χριστός και μου πει, Γιώργο, από αυτή την πόρτα πρέπει να μπεις και σε αυτή την πόρτα, σε αυτό το δρόμο πρέπει να περπατήσεις, γιατί αυτός οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σε νοιάζει, η καλοπέραση της βαριάς πύλης και της ευρύγωρης οδού ή το τέλος της Βασιλείας των Ουρανών? Αμήν, αδερφοί. Εγώ θα σου διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περπατάς. Και έρχεται και ο Παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας και λέει, ναι, αλλά μόνος σου μπορείς, όχι, θέλεις κάποιον να συμβουλεύει. Οι άνθρωποι βρίσκουν σύμβουλους. Λογιστή. Μπορεί μια επιχείρηση χωρίς λογιστή να τα πάει καλά? Δεν μπορεί. Χωρίς φορολογικό, δηλαδή να του λέγει τα φορολογικά. Έχω αυτοκίνητο, αν δεν το πάω για σέρβις. Που πόνεσε το πόδι μου, αν δεν πάω στο γιατρό. Και πρέπει να βρω και καλό γιατρό. Να μου κάνει εγχείρηση και μην με ξαναπονάει. Πάει τέλος. Εμένα μου κάνανε δύο εγχειρήσεις, τίποτα δεν έχω τώρα. Γιατί είχα μια αδερφή πολύ καλή, ο Χριστός την έστειλε και με συμβούλευσε και πήγα σε αυτό το γιατρό. Και ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και με πήγε στον άλλο το γιατρό που ήταν άριστος. Τον ήξερα. Μπροστά μου τον έφερε. Για να σας το πω τώρα, με τον Κώστα ήμουνα, τον Μικελόπουλο. Το ξαναδιαβάζω. Ποιος θα σε συμβουλεύει? Ο Χριστός, το Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας θα σε οδηγεί σε όλη τη σπάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα της Αληθείας θα σε διδάσκει, θα σε συμβουλεύει. Και τότε, δηλαδή όταν σε συνετίζει ο Θεός, όταν σε διδάσκει ο Χριστός την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς και όταν σε συμβουλεύει ο Παράκλητος, τότε ο οφθαλμός του Κυρίου, έχει οφθαλμό ο Κύριος, να ένα μάτι, τίποτα δεν του ξεφεύγει. Ο οφθαλμός του Κυρίου θα είναι απάνω σου. Για ποιο λόγο? Για να σε ευλογεί. Κύριε Θεέ μου. Και τώρα έρχεται και λέει στον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Πρόσεχε τώρα. Τώρα είσαι ευλογημένος. Μην γίνεις σαν το άλογο και σαν το μουλάρι που δεν υπάρχει σύνεση. Τώρα πρόσεχε. Φύλαξε τον εαυτό σου. Βάλε κοιμό, φήμωτρο, να μην δαγκώνεις. Δαγκώνει. Και το μουλάρι και το άλογο, αν δαγκώνει, άμα δεν του βάλεις κοιμό. Και βάλε και χαλινάρι για να σε οδηγεί κάποιος. Γιατί αλλιώς θα έρθει μάστιγα. Ξέρεις θα πει μάστιγα? Σφαλιάρες.
Αλλά ο Κύριος ρίχνει σφαλιάρες. Ρίχνει, λέει, σφαλιάρες να δουν τα μάτια σας. Εάν δεν κλείνεις το στόμα σου και δεν χαλιναγωγείς το σώμα σου. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μα ο Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, αφού κηρύξω σε άλλους, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Δηλαδή, εγώ θα βάλω και κοιμό και χαλινάρι για να μην έρθει μάστιγα μετά. Γιατί η μάστιγα όταν έρχεται δεν παίζει ούτε. Ο Θεός να φυλάει. Και τι λέει τώρα, για να το καταλάβουμε. Πολλές οι μάστιγες των ασεβών. Μα μπορεί ένας ευλογημένος άνθρωπος να γίνει ασεβής? Ποιος είναι ο ασεβής? Που ενώ είναι ο ευλογημένος είναι ασεβής τελικά. Γιατί? Γιατί το Θεό έπαψε να τον φοβάται, αλλά το πιο σοβαρό, τους ανθρώπους δεν τους σέβεται. Δεν σέβεται τον αδελφό του, δεν τον αγαπάει τον αδελφό του, δεν σέβεται τον άντρα της, δεν σέβεται τη γυναίκα του, δεν σέβεται τον αδύναμο. Τι θα πει σεβασμός? Φοβερή λέξη. Ο ασεβής το Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Ο ευσεβής το Θεό φοβάται και τους ανθρώπους τους σέβεται. Ξέρεις, θα πει σέβομαι τον αδελφό μου. Τον εκτιμώ. Δεν είναι πολύ καλός ο αδελφός, αλλά τον ευλογήσει ο Θεός. Ξέρετε πως έχω δει που δεν ήταν καλοί αδελφοί και είναι πολύ ευλογημένοι, πιο ευλογημένοι από μένα. Ξέρετε και πως ευλογημένους έχω δει που είναι τώρα φυλακοί. Φυλακοί, φυλακοί. Τώρα μίλαγα με έναν αδελφό για ένα φίλο μου που τον αγαπούσα πάρα πολύ. Εξαιρετικός πολιτής, θαυμαστός. Πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλά παιδιά. Έμπλεξε. Ξέρετε, θα πει έμπλεξε. Έχασε το φόβο του Κυρίου. Δεν φοβάται το Θεό. Ναι, ο Θεός με ευλογεί. Ξέρεις ποιο, εγώ είμαι ευλογημένος του Κυρίου. Πριν είσαι δενεκές ξεγάνωτος, δεν είσαι ευλογημένος του Κυρίου. Ξέρεις πόσο με έχει ευλογήσει ο Θεός. Ξέρεις πόσο ο Θεός τους ευλογημένους τους απομακρύνει από Αυτόν. Τους διώχνει. Είσαι πολύ ευλογημένος, φύγε. Γιατί ό,τι καλό έχουμε δεν είναι δικό μας. Ο Κύριος μας το έχει χαρίσει. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Και συνεχίζει. Πολλοί οι μάστιγες των ασεβών. Αυτόν και επανερχόμεθα από την αρχή. Που ελπίζει όμως τον Κύριον, το έλεος του Θεού θα τον περικυκλώνει. Άρα, ελπίζω στην ικανότητά μου. Καλός μάστορας, λέει. Μουσκεμά θα τα κάνει. Γιατί είμαι πολύ ικανός. Καλύτερος, δεν υπάρχει καλύτερος από μένα. Κάτσε να δεις, χωρίς έμπνευση, χωρίς συμβουλή, πώς θα καταντήσεις. Και καλά πώς θα καταντήσεις. Τι φταίνε και οι άλλοι. Πώς θα καταντήσει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Θεός να φυλάει. Μόνο ο ελπίζων στον Κύριον θα περικυκλώνει το από το έλεος. Και το συμπέρασμα. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε οι δίκαιοι. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθη? Όχι. Αυτός που πιστεύει, που ελπίζει και που αγαπάει το Θεό. Πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του, πιστεύει ότι ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή του και πιστεύει ότι ο Θεός θα του συγχωρήσει και θα του συγχωρεί όλες του τις αμαρτίες και ο Θεός όμως είσαι Αυτόν. Να τώρα, αδελφοί, και το συμπέρασμα. Έτσι πως μου το έδωσε ο Θεός. Ορκίστηκα στον εαυτό μου.
εγώ εσένα που ταλαιπωρείσαι. Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνω θα σε πληθύνω, γιατί εφύλαξα στο λόγο μου. Και τι λέει ο Αβραάμ, αυτή είναι η ελπίδα μας, βεβαία και ασφαλής. Και είναι σαν μία άγκυρα της ψυχής μας που φτάνει μέχρι το θρόνο της χάριτος του Θεού. Στερεός αμετακίνητος. Γιατί, ξέρεις τι είναι να έρθει να σου πει ο Χριστός, Μανώλη, ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου. Πες αμήν. Αμήν. Αμήν, Κύριε μου, βοήθησέ μας. Φοβερό δεν είναι να έρθει να σου το πει ο Κύριος. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, εγώ ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι εσένα ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω. Και μάθε και κάτι άλλο. Αυτός ο λόγος μου είναι η ελπίδα σου. Βεβαία και ασφαλής. Ποιος λόγος? Μετ' επαγγελίας και με θόρκου. Και τι κάνω? Αγωνίζομαι να φυλάω το λόγο του Θεού. Όχι ψευδοδιδασκαλίες, όχι αιρέσεις απολίας, όχι ψέματα, όχι λάθη, όχι αμαρτία. Μόνο μετάνοια και επιστροφή. Εξομολόγηση. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Εφραίνεστε λοιπόν εις τον Κύριον και αγάλιστε οι δίκαιοι, και το δεύτερο, και αλλαλάξατε πάντες η ευθύ στην καρδία. Τι σημαίνει ευθύ στην καρδία? Το ναι ναι και το ου ου. Το γράφει ναι και αμήν. Δεν το γράφει, δεν με απασχολεί. Εγώ θέλω να είμαι ευθύ στην καρδία. Τι θα πει ευθύς στην καρδία? Ακριβώς. Να πράτετε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Ιδιαίτερως σε έσχατες ημέρες, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Αμήν, αλληλούια. Δόξα.